Ο Άγιος Πορφύριος, θα σας πω, όχι δικά μου, έλεγε ότι πίσω από όλα τα λεγόμενα ψυχολογικά κρύβονται δαιμόνια, έλεγε. Κρύβονται πονηρά πνεύματα από όλα τις λεγόμενες ψυχικές νόσους κλπ. Άλλο μία διαταραχή στον εγκέφαλο, έτσι, η οποία έχει και κάποια συμπτώματα. Άλλο αυτό, εκεί πρέπει ο άνθρωπος να πάρει φάρμακα. Για να διορθωθεί κάτι που λείπει. Μπορεί να λείπει μια ουσία στον εγκέφαλο. Αλλά η κύρια αιτία, έτσι, σε όλα αυτά τα λεγόμενα ψυχολογικά, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι ο εγωισμός. Είναι η υπερηφάνεια. Έτσι, δηλαδή, δαίμονες. Ότι πίσω από κάθε πάθος κρύβονται οι αντίστοιχοι δαίμονες. Ο άνθρωπος, δηλαδή, εκούσια με τη θέλησή του υποκύπτει σε αυτό το πονηρό πνεύμα της υπερηφάνειας κλπ. Οπότε μετά, τι κάνει ο διάβολος μετά? Του παίρνει αυτή τη δύναμη της ψυχής, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μία δύναμη, ένα ψυχικό δυναμικό, θα το λέγαμε έτσι. Και μπορούμε να το διοχετεύσουμε όπου θέλουμε εμείς. Κανονικά πρέπει να το διοχετεύσουμε στο Θεό. Να κινηθούμε προς το Θεό με όλη μας την ψυχική δύναμη, ό,τι έχουμε, την προαίρεσή μας, την βούλησή μας, τη θέλησή μας. Ο διάβολος, λέει, όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, τι κάνει? Καταφέρνει και του κλέβει αυτό το δυναμικό. Του κλέβει αυτή τη δύναμη και την κάνει λύπη, την κάνει κατάθλιψη, τον βυθίζει τον άνθρωπο έτσι σε αυτά τα πολύ άσχημα πράγματα. Σε αυτές, τον αχρηστεύει ουσιαστικά. Του κλέβει τη δύναμη. Είναι μια δύναμη. Μας την έχει δώσει ο Θεός και τη λύπη, αλλά πώς? Για ποιο λόγο μας την έδωσε? Να λυπόμαστε για τις αμαρτίες μας. Όχι να λυπόμαστε γιατί αδικηθήκαμε, γιατί δηλαδή πληγώθηκε ο εγωισμός μας, γιατί ο άλλος δεν μας αγαπάει, γιατί δεν μας δίνει αυτό που περιμένουμε. Αυτό είναι κακή λύπη. Έρχεται ο πονηρός και αυτή τη δύναμη της λύπης που συνέχει δώσει ο Θεός για να κλάψεις αμαρτίες σου, να μετανοήσεις, να διορθωθείς, την κάνει λύπη εγωιστική, την κάνει κατάθλιψη και βυθίζει τον άνθρωπο σε μία απραξία. Και δεν θέλει να βγει από το σπίτι του, δεν θέλει να κάνει τίποτα, κουβουλώνεται στο κρεβάτι του και ζει, ουσιαστικά τι ζει, μια εχμαλωσία. Γίνεται εχμάλωτος, λέει ο Άγιος Πορφύριος, μιας ιδέας. Του βάζει ο διάβολος μια ιδέα, είσαι άρρωστος, διάφορα βάζει και τον αχρηστεύει τον άνθρωπο. Και η έξοδος από όλη αυτή την κατάσταση είναι η μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, έτσι εξομολογηθεί, αποτινάξει τα πονηρά πνεύματα, τα οποία έχουν δικαιώματα επάνω του λόγω των αμαρτιών του, μετά μπορεί να λειτουργήσει πλέον σωστά και τη δύναμη της ψυχής του να την κατευθύνει στον Θεό. Άρα είναι και ένα πνεύμα, ότι είσαι και απομακρύνεσαι και από τον Θεό. Αυτό είναι η κύρια πλευρά, το σπουδαιότερο αιτίο όλων των ψυχολογικών είναι η απομάκρυνση από τον Θεό. Το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, αυτό λέει που μας τρώει όλους και μας ρίχνει στην κατάθλιψη και στα ψυχολογικά και στις ανασφάλειες και στις φοβίες και όλα αυτά που τα λένε έτσι οι ψυχίατροι. Εμείς, λέει, δεν τα λέμε έτσι. Προσέξτε και αυτό. Υπάρχει μία παραπλάνηση μέσω της γλώσσας. Ο διάβολος έχει καταφέρει μέσω, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, των λεγόμενων ψυχιάτρων. Γιατί ποιος λένε ψυχίατρος? Αυτή, πώς είναι ψυχίατρος? Ο ψυχίατρος είναι αυτός που γιατρεύει την ψυχή. Ποιος γιατρεύει την ψυχή? Ο Θεός. Ο Χριστός είναι ο αληθινός ψυχίατρος. Αυτός τους έλεγε λεγόμενος ψυχίατρος. Λοιπόν, και έχει καταφέρει να μας διαστρέψει μέσω ενός παραπλανητικού λεξιλογίου. Και τι λέει? Α, τι έχεις παιδί μου, λέει, έχεις άγχος, έχεις στρες. Όχι, λέει, δεν είναι αυτό, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Έχεις το δαιμόνιο της ακηδείας. Έχεις το δαιμόνιο της απιστίας, της ολιγοπιστίας, του άγχους. Το άγχος του λέει ο ψυχίατρος. Έχεις το δαιμόνιο αυτό της λύπης. Έχεις αυτή την ταραχή τη δαιμονική. Εμείς τα λέμε, λέει, δαιμόνια αυτά. Και είναι δαιμόνια. Αλλά οι ψυχίατροι δεν πιστεύουν σε πνευματικό κόσμο, ούτε στους δαίμονες, ούτε στο Θεό και ούτε στην ψυχή. Πολλές φορές πιστεύουν, όπως είναι πραγματικά η ψυχή. Χρησιμοποιούν αυτό το λεξιλόγιο και μας παραπλανούν. Και σου λέει, τι να κάνω τώρα, έχω μειωμένη, λέει, αυτοεκτίμηση. Ακούστε τώρα. Το οποίο είναι
Ακριβώς το αντιευαγγέλιο. Ο Θεός λέει να έχουμε μηδενική αυτοεκτίμηση. Αν μην έχεις ιδέα καλή για τον εαυτό σου, ούτε μεγάλη. Μηδέν. Να θεωρείς ότι είσαι το τίποτα. Και έτσι είναι η αλήθεια. Και έρχεται ο ψυχίας και σου λέει: όχι, πρέπει να αυξήσεις την αυτοεκτίμησή σου, δηλαδή τον εγωισμό σου, την υπερηφάνειά σου για να θεραπευτείς. Είναι δυνατόν. Μα αυτή είναι η αιτία της αρρώστιας μας, ο εγωισμός. Άμα τον αυξήσεις, τι κάνεις. Τον ξετινάεις τον άνθρωπο, τον διαλύεις. Όταν λοιπόν, λέει λιγάκι ο Πορφύριος, ο άνθρωπος δεν είναι με το Θεό, φύγει από το Θεό, αναγκαστικά λέει, ζει μέσα στη μελαγχολία. Ζει μέσα στην κατάθλιψη. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε χωρίς τον Θεό. Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε με τον Θεό. Πώς να το πούμε, είναι οντολογική ανάγκη του ανθρώπου να είναι με τον Θεό. Αν χωριστείς από τον Θεό, είναι σαν ένα φυτό που του κόβεις τις ρίζες. Μπορεί να ζήσει το φυτό αυτό. Ξεραίνεται αμέσως. Ένας άνθρωπος χωρίς τον Θεό είναι νεκρός.